Η Βρετανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Fulbright Foundation in Greece, σήμερα Τρίτη 24 Οκτωβρίου και αύριο την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, προσφέρουν ενημέρωση την πρώτη μέρα διαζώσης στη Μυτιλίνη και την άλλη μέρα διαδικτυακώς με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αιγαίου σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ακριβώς γιατί εκτιμούμε ότι το Fulbright Foundation έχει αποτελέσει εφαλτήριο για την ακαδημαϊκή και ερευνητική εξέλιξη σημαντικού αριθμού επιστημόνων της χώρας μας και το ίδιο θέλουμε να συνεχίσουμε και για τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές και για τους υποψήφιους διδάκτορες και για τα μέλη ΔΕΠ και τους postdoc ερευνητές μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας την Ernst Hanappe, που είναι υπεύθυνη του Foundation, του Fulbright Foundation στην Ελλάδα, για να μας κάνει αυτές τις πολύ αξιόλογες παρουσιάσεις, την οποία δίνω και το λόγο τώρα για να συνεχίσει να μας παρουσιάσει ακριβώς τι θα πει. Το Ίδρυμα Fulbright, Fulbright Greece, ή Fulbright στην Ελλάδα, έχει ένα γραφείο στην Αθήνα και περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό κέντρο με συμβουλές για σπουδές στην Αμερική και είμαστε και ίδρυμα που χορηγούμε υποτροφίες για φοιτητές και για μέλη ΔΕΠ στην Αμερική. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μιλάω για τις υποτροφίες που έχουμε και για μεταπτυχιακές σπουδές, δηλαδή για απόφοιτες και τελειόφοιτες ελληνικών πανεπιστημίων για να πάνε στην Αμερική για ένα πτυχίο Masters. Μετά έχουμε και υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, δηλαδή για ένα διάστημα να κάνουν έρευνα σε πανεπιστημία της Αμερικής. Το ίδιο υπάρχει και για τα μέλη ΔΕΠ, για τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές και για τους postdoc, δηλαδή για τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Είναι μία μοναδική και εκπληκτική εμπειρία για έναν υπότροφο Fulbright, είτε φοιτητής, είτε ακαδημαϊκός ή ερευνητής, για να έχει αυτή την διαμονή στην Αμερική, να μάθει από κοντά πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αμερική, που είναι αρκετά διαφορετικό από εδώ, από την Ευρώπη και από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εντακτικό και επίσης πολύ multicultural. Δηλαδή όσοι γεννάνε πίσω μας εξηγούν πόσο έχουν μάθει από διάφορες πλευρές και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Το Ίδρυμα Fulbright για την Αμερική θέλει αρκετά χρόνο πριν να προετοιμαστεί κανείς, που σημαίνει ότι για χρονοδιάγραμμα το καλοκαίρι πάντα ανεβάζουμε τις ανακοινώσεις, την προκήρυξη για τα προγράμματα που θα βγουν την επόμενη χρονιά, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το φθινόπωρο ανοίγουν δηλαδή οι πλατφόρμες και για τις εγγραφές και για τις αιτήσεις και μετά ολοκληρώνεται κάπως ο κύκλος μέσω χειμώνας άνοιξης που θα γίνουν και τις αξιολογήσεις και τις συνεντεύξεις. Μαθαίνουν οι υποψήφοι ότι έχουν γίνει βραβευμένοι την άνοιξη για να φύγουν μετά από το Σεπτέμβριο και μετά. Δηλαδή όλη η διαδικασία βασικά κρατάει ένας χρόνος. Αυτό που δεν κατανοούμε είναι πόσο σημαντική και με πολύ αυξημένο πρεστίζ είναι αυτή η υποτροφία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουμε συναδέλφους που έχουν πάρει αυτή την υποτροφία. Και επειδή και εγώ την έχω ζήσει προσωπικά ως καθηγητής στην Αμερική, πραγματικά αξίζει να γνωρίσεις και τον πολιτισμό και την εκπαίδευση και πραγματικά αυτό σου προσδίδει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον χώρο της Ακαδημίας. Γι' αυτό το λόγο ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, γιατί θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και σε νέους συναδέλφους να ακολουθήσουν την ίδια ακαδημαϊκή πορεία και στο μέλλον και σε φοιτητές και με συναδέλφους καθηγητές. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας, σαν Fulbright, να μπορούμε να πάμε στα διάφορα πανεπιστήμια, γιατί θέλουμε όντως να έχουμε υποψήφιους από όλη τη χώρα και όχι μόνο από τις μεγάλες πόλεις ή τα πιο μεγάλα πανεπιστήμια. Δηλαδή ταξιδεύουμε όντως στις περιφέρειες για να μπορούμε να γνωρίσουμε τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ από κοντά.